Μέρες που πέρασε. Βέβαια, ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να αναπτύξω τις θέσεις μου για το ασφαλιστικό και που είναι ένα θέμα που έτυχε προνομιακά να το γνωρίζω, γιατί ήμουν από τους τρεις συναδέρφους γιατρούς, τον Βασίλη τον Λαοπόδη και τον Κώστα τον Καραγιώτα, που φτιάξαμε το συνταξιοδοτικό των γιατρών με αναλογιστικές μελέτες κλπ. Θέλω να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι σε τόσο λίγο χρόνο από τόσους λίγους ανθρώπους θα ακουστούν τόσα πολλά ψέματα. Αυτό είναι για το βιβλίο Γκίνες. Αυτός ο συνδυασμός των ψεμάτων με τη διαδικασία της αλχημίας ανάγνωσης των αριθμών μας έχει φέρει όλους σε μια παράκρουση. Γιατί όμως λέγονται όλα αυτά τα ψέματα? Καταρχάς δεν άκουσα κανένα να πει ότι το ασφαλιστικό έπρεπε να αλλάξει και ότι καταστρέφεται. Αν το ασφαλιστικό ήταν καλό το 91-92 που έγινε η πρώτη από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγή στο ασφαλιστικό, δεν θα την κρίνω. Τι χρειαζόταν? Στη συνέχεια η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, η προσπάθεια του ΡΕΠΑ, η άλλη αλλαγή που έγινε από την κυρία Φάνη Πετραλιά, αυτές που ακολούθησαν, και τι γινόταν αφού είχαμε ένα καταπληκτικό ασφαλιστικό? Τι είναι αυτό που ενοχλεί όμως τους πολιτικούς αντιπάλους εν το κοινοβουλίο και λέγονται όλα αυτά τα ψέματα? Τους ενοχλεί δύο-τρία πράγματα τους ενοχλεί. Το πρώτο είναι ότι γίνεται μεταρρύθμιση. Περνάμε επιτέλους σε άλλη δομή και σε άλλη αντίληψη. Ότι δεν μπορεί να έχουμε τα πρώην ευγενή ταμεία και να τα αναστήσουμε, πρώτον γιατί δεν θέλουμε, είναι έξω από την πολιτική μας και τη φιλοσοφία μας, και δεύτερον δεν μπορεί κανείς να αναστήσει τους νεκρούς. Συνταξιούχος είμαι. Συνταξιούχος είδα στην Βουλή. Από τα 4.300 που έπαιρνε ο διευθυντής συντονιστής του ΕΣΥ με 35 χρόνια, εγώ έφυγα με 38, έχει καταντήσει να παίρνει 1.700 από το δημόσιο, και αν πάρει το τσάι. Από πότε έχετε να δώσετε, πώς το λέμε, εφάπαξ, αγαπητοί συνάδελφοι? Από το 14 είμαι συνταξιούχος. Μας ενοχλεί ότι θα το πάρουμε αλλά θα είναι μειωμένο κατά 10%. Εμένα να το πάρω θέλω, και 20, διότι με τη δικιά σας πολιτική δεν θα το πάρω ποτέ. Διότι αφού τα ταμεία είναι ελληματικά, πώς θα πάρω εφάπαξ? Αλλά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Ενοχλεί λοιπόν γιατί δεν έχουμε μεταρρύθμιση. Ενοχλεί και τι άλλο? Ότι σε αυτή τη μεταρρύθμιση, με τα όποια προβλήματα μίλησε αρκετά ο κύριος Πετρόπουλος, υπάρχει μια αντίληψη ότι υπάρχει αναδιανομή με δύο τρόπους. Ο ένας είναι το κράτος χρηματοδοτεί από τον προϋπολογισμό αυτή τη χαμηλή σύνταξη των 380 ευρώ, αλλά εφαρμόζει διαφορετικές εισφορές με βάση το εισόδημα. Αυτό δεν το αντέχετε. Είναι πολύ σκληρό για να το καταπιείτε, διότι είστε, κατά την άποψή σας, εκφραστές μια πολιτική που θέλει μια ισότητα που θα κάνει τον πλούσιο και τον φτωχό ίσο. Εμείς δεν έχουμε αυτή την ισότητα. Και ενώ υπάρχουν 1.750.000 συνταξιούχοι που δεν θα υποστεί τίποτα η σύνταξή τους, δεν θα μειωθεί στα 2.600.000 πώς είναι όλοι, βάζετε τις φωνές. Ποια ήταν η άποψή σας? Σας παρακαλώ σε κανέναν, κύριε οικονόμη, και μην με διακόπτετε. Αυτά θα τα κάνουμε στα κανάλια. Εδώ είναι Βουλή. Σε κανέναν. Και σας λέω το εξής. Πώς ήταν η άποψή σας? Δεν χρειάζεται να κάνω πολιτική ανάλυση να σας πω ότι τι λέει ο φιλελευθερισμός. Η άποψή σας είναι κατατεθειμένη έμπρακτα. Δηλαδή, οριζόντιες περικοπές. Όχι μόνο στις συντάξεις. Σε όλα. Από την υγεία μέχρι οπουδήποτε. Ποιους ευνοούν οι οριζόντιες περικοπές? Πάντα τους κυρίαρχους, τους υψηλά ισταμένους. Ποιους καταδικάζουν? Τους μικρομεσαίους, για τους οποίους κόπτεστε τώρα, υποτίθεται. Η άποψή σας είναι νεοφιλελεύθερη, έμπρακτη. Δηλαδή, υπερσυγκέντρωση του πλούτου. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Εμένα, από όλα αυτά δεν με ενόχλησε τόσο πολύ όσο με ενόχλησαν 2-3 γεγονότα. Πρώτο,
Ήρθε στην αίθουσα της Βουλής, δεν θα το σχολίαζα αν δεν ήταν ειδικός αγωνιστής από τον ποτάμι. Ήρθε επιχείρημα του ακροδεξιού ρατσιστικού υποψηφίου της Αυστρίας για να ενισχύσει τα επιχειρήματα ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω, υπάρχει ιδεολογική φτώχεια, υπάρχει πολιτική ένδυα, υπάρχει και ένδυα μιας πραγματικότητας. Αυτό δεν θα το έλεγα καθόλου, αλλά το λέω προς τους εκλεκτούς συναδέλφους εκείνους οι οποίοι παρουσιάζονται με ένα λαϊκό δήθεν πρόσωπο, τα οποία ο πρόσωπο αυτό με τα ψέματα που λέει ανοίγει άσχημους δρόμους, πολύ πιο άσχημους από ό,τι απεργάζεται η Χρυσή Αυγή, η οποία είναι αυτή που είναι και λέει ποια είναι. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν πρωτάκουστα. Δηλαδή θυμήθηκε ο συμπατριώτης μου, ο συγχωριανός μου βουλευτής, τους νεκρούς της Μαρφίν το 16. Δεν ήμουνα το 11 βουλευτής. Το 12, το 13, το 14, το 15. Δεν υπήρξαν τότε 5 Μαΐου να έρθει και να τιμήσουμε. Και κακώς αντιμετωπίστηκε, το λέω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ με αυτόν τον τρόπο. Έπρεπε να τηρηθεί ενός λεπτού ψυχή και να πούμε από εκεί και πέρα, αν ήθελε κανείς να πει κάτι που δεν χωρούσε επάνω σε αυτό κουβέντα. Αλλά προσοχή, παιδιά, καταλαβαίνει ο κόσμος όλα τα τερτύπια. Είναι τερτύπια απόγνωσης. Εν πάση περιπτώσει, αισθάνομαι ότι έχετε ανοίξει, όχι όλοι, αρκετοί συνάδελφοι και κάποιες πτέρυγες, έναν δρόμο που μπορεί να μην έχει επιστροφή. Καλό είναι οι συνάδελφοι από το Ένωση Κεντρών να ρίξουν μια ματιά στην ιστορία της Βαϊμάρης, να δουν ποιοι άνοιξαν το δρόμο. Και κλείνουμε, Νίκο, με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο κύριος Μπουκόρος έχει το λόγο.